Είναι η εκπομπή Παρησία με τον Γιώργο Οικονόμου. Στην εκπομπή συμμετέχει και ο Χρήστος Κοτσιρέας. Καλησπέρα, καλώς ήλθατε στο Vimedia, στην εκπομπή Παρησία. Σήμερα έχουμε εικόνα, όπως βλέπετε. Έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και είναι μεγάλη μας χαρά κάθε φορά που έχουμε τον κύριο Οικονόμου εδώ στο στούντιο. Καλησπέρα, κύριε Οικονόμου. Καλησπέρα. Και εμένα είναι χαρά να βρισκόμαστε και να μιλάμε και βεβαίως να διαλεγόμαστε. Και σήμερα, βέβαια, είναι μια ιστορική επέτειος και θα μπορούσαμε να πούμε λίγα πράγματα για το φαινόμενο του φασισμού, του ναζισμού και του νεοναζισμού που έχουμε στη χώρα μας και μας απειλεί. Εγώ δεν πιστεύω ότι έχουμε φύγει από αυτή την απειλή. Είναι επικίνδυνα ακόμα τα πράγματα και θα πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή, σε εγρήγορση, αλλά για να αντιμετωπιστεί αυτό χρειάζεται μια βαθύτερη κουβέντα, μια βαθύτερη συζήτηση. Δηλαδή θα πρέπει να καταλάβουμε το φαινόμενο του ναζισμού. Αλλά δεν ξέρω αν έχουμε πριν τίποτε αντιρρήσεις, ενστάσεις από τις προηγούμενες εκπομπές, οπότε θα τις κουβεντιάσουμε. Να ξεκινήσουμε με τις ενστάσεις και τις αντιρρήσεις και να πάμε μετά ή να τις αφήσουμε για το τέλος, τι λέτε? Εγώ λέω να ξεκινήσουμε και ωραία, να ξεμπερδέψουμε με αυτές. Ωραία. Να πούμε ένα-δύο πραγματάκια σε σχέση με τις προηγούμενες εκπομπές σας, που κάναμε δηλαδή τις προηγούμενες δύο, που αναφερθήκαμε στο θέμα του έθνους, της πατρίδας, της δημοκρατίας. Υπάρχει λοιπόν μία ένσταση από κάποιους τηλεθεατές και ακροατές, η οποία λέει πώς μπορεί να υπάρξει δημοκρατία στην πράξη αν δεν προϋπάρχει μέσα σε ένα περιβάλλον έθνους ή πατρίδας. Δηλαδή, κατά πόσον η δημοκρατία μπορεί να ισχύσει αν δεν υπάρχει πατρίδα ή δεν υπάρχει έθνος. Με βάση τα δεδομένα τα σημερινά, όχι κάποια ουτοπία, κάποια δημοκρατία στο μέλλον. Στο τώρα, στο σήμερα. Ναι. Καταρχάς, εγώ δεν αναφέρθηκα τόσο πολύ στην έννοια του έθνους όσο στην έννοια του εθνικισμού και στην καπήλευση της έννοιας του έθνους. Οπωσδήποτε, για να ξεκινήσει μία δημοκρατία, με την έννοια που εξηγήσαμε εδώ, δηλαδή την εξουσία του Δήμου, την εξουσία των πολλών, των πολιτών, θα πρέπει να υπάρχει ένας χώρος, μια, ας το πούμε έτσι, χώρα. Και ας πάμε, για να το καταλάβουμε καλύτερα, λέω εγώ κατά τη γνώμη μου ότι από εκεί μπορεί να ξεκινήσει η δημοκρατία είναι οι τοπικές κοινότητες. Αυτές οι τοπικές κοινότητες ανήκουν σε μια χώρα οπωσδήποτε. Αλλά δεν αποτελούν συνολικά το έθνος. Έτσι. Ούτε θα πούμε ότι για να φτιάξουμε τη δημοκρατία θα πρέπει να έχουμε το εθνικιστικό κήρυγμα. Έτσι. Είναι σαφέστατο αυτό το πράγμα. Μέσα σε μια χώρα θα γίνει, μέσα σε περιορισμένα πλαίσια, τοπικά, χρονικά, όπως έγινε και στην αρχαία Αθήνα. Αλλά δεν προτάχθηκε καμία έννοια έθνους. Εκεί προτάχθηκαν σημασίες και αξίες. Αυτό έχει πρέπει να δούμε εδώ. Μέχρι τώρα δηλαδή, σε αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα, υπήρξαν εθνικιστικά κινήματα. Δημοκρατικά κινήματα δεν υπήρξαν. Αυτό είναι το ουσιαστικό πρέπει να δούμε. Δηλαδή, γιατί δεν υπήρξαν δημοκρατικά κινήματα? Διότι ακριβώς την προτεραιότητα την είχαν τα εθνικιστικά ιδεολογήματα, τα θρησκευτικά ιδεολογήματα, τα φυλετικά και ένα σωρό άλλα πράγματα. Με συνέπεια, όταν δίνεις προτεραιότητα σε κάτι εθνικιστικό, τότε πάει σε δεύτερη μοίρα το πολιτικό και το ανθρώπινο. Αυτό λοιπόν στο οποίο εγώ επιμένω και θα επιμένω συνεχώς, είναι στο ότι σε αυτή τη χώρα πρέπει να ξεφύγουμε πια από την έννοια να λέμε Έλληνας και να λέμε Χριστιανός Ορθόδοξος. Να λέμε άνθρωπος. Ποιες είναι οι αξίες του ανθρώπου και ποιες είναι οι αξίες του πολίτη. Ή θα δώσουμε προτεραιότητα στο ένα ή στο άλλο. Μέχρι τώρα έχει δοθεί προτεραιότητα στον Έλληνα και στον Χριστιανό Ορθόδοξο. Θα πρέπει να δώσουμε στον άνθρωπο και στον πολίτη. Εδώ είναι οι έννοιες της δημοκρατίας, της εισηγορίας, της ελευθερίας, της ισότητας, όλα τα σχετικά. Όταν λοιπόν προτάσουμε την έννοια του έθνους, σημαίνει ότι ξεφεύγουμε από το πολιτικό, ξεφεύγουμε από τα αιτήματα. Και γιατί ξεφεύγουμε? Διότι θεωρούμε ότι όλοι είμαστε ενιαίοι σε ένα έθνος, όλοι Έλληνες είμαστε, αλλά τελικά
Δεν είμαστε όμοιοι. Ανοίγουμε σε διαφορετικά κόμματα, σε διαφορετικές τάξεις, σε διαφορετικά στρώματα, διαφορετικά συμφέροντα, διαφορετικές ιδεολογίες, διαφορετικά οικονομικά στρώματα και ούτω καθεξής. Η έννοια του έθνους λοιπόν συγκαλύπτει αυτό το πολιτικό, το οικονομικό, το ιδεολογικό και γίνεται η ίδια, ο εθνικισμός δηλαδή, γίνεται ο ίδιος μια ιδεολογία που συγκαλύπτει αυτά τα προβλήματα. Με συνέπεια, το βλέπουμε αυτό στη δικιά μας ιστορία, να μην έχουν βγει αυτά τα προβλήματα τα πολιτικά και με συνέπεια να οδηγηθούμε στη σημερινή καταστροφή και παρακμή. Δηλαδή, τι ζήσαμε από τη δεκαετία του 90 και μετά? Ζήσαμε κανένα πολιτικό κίνημα? Ζήσαμε καμιά πολιτική αφήμιση, κανένα ανθρωπιστικό κίνημα, κανένα πολιτισμικό σημαντικό κίνημα? Όχι. Τι ζήσαμε? Εθνικιστικά με το μακεδονικό, θρησκευτικά με τις ταυτότητες, επίσης εθνικιστικά και θρησκευτικά με την Βουλγαρία, η ιστερία που έγινε υπέρ των... Για την Ιουγκοσλαβία λέμε. Για την Ιουγκοσλαβία, με την ιστερία που έγινε υπέρ των Σέρβων δολοφόνων και σφαγιαστών αμάχων πληθυσμών, δηλαδή του Μιλόσεβιτς, του Καρατζίτς. Δεν συνέβη κάτι αντίστοιχο όμως και του Καρατζίτς και του Μλάντιτς. Αυτή λοιπόν η περίπτωση ήταν καθαρά εθνικιστική. Δηλαδή σε όλη αυτή την περίοδο δεν έχουμε πολιτικό κίνημα, γιατί συγκαλύφθηκαν από τα εθνικιστικά κινήματα, τα οποία απέληξαν σε αντιέξοδο. Αυτή λοιπόν η νοοτροπία και η διαδικασία θα πρέπει, αυτό λέω εγώ, να αλλάξει και να πάμε στα πολιτικά. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, και τελειώνω και μετά θα ακούσω και την άλλη αντίρρηση, οι δύο αυτές σημαντικές ιδεολογίες που υπήρξαν μέσα στη χώρα, δηλαδή ο εθνικισμός και ο θρησκευτικός φανατισμός, λειτουργήσαν ως ναρκωτικά. Ναρκωτικά σημαίνει ναρκώνουν τη σκέψη, είναι παλιά αυτό που έλεγε ο Μάρξ, το όπιο του λαού για τη θρησκεία. Είναι ναρκωτικά με την έννοια ότι ναρκώνουν τη σκέψη, έχεις ορισμένα προβλήματα και αντί να προσπαθείς να τα λύσεις τα οικονομικά, τα πολιτικά, τα κοινωνικά, ξεφεύγεις, η κυρίαρχη εξουσία δηλαδή το επιβάλλει, ξεφεύγεις με τα εθνικά και με τα θρησκευτικά και επανέρχεσαι μετά στα ίδια προβλήματα. Αυτό το ρόλο παίζουν και τα ναρκωτικά. Έτσι. Δηλαδή τι κάνουν τα ναρκωτικά? Σε νεκρώνουν από την έλογη σκέψη, από την προσπάθεια να λύσεις τα προβλήματα και προσπαθείς να ξεφύγεις από τα προβλήματα ταξιδεύοντας με μια ουσία. Όμως όταν η ουσία αυτή σταματήσει, επανέρχεσαι στην πραγματικότητα, τη σκληρή εξίσου πραγματικότητα, χωρίς να έχεις κάνει κανένα βήμα προσωπικό με τον εαυτό σου, με τους φίλους σου, με το άλλο, με το α, με το β, για να μπορείς να προχωρήσεις λίγο, έτσι, να εξελίξεις το πρόβλημά σου. Επανέρχεσαι. Αυτό το πράγμα έγινε και με τον εθνικισμό και το θρησκευτικό, ας πούμε, το θρησκευτικό κίνημα που υπήρξε σε αυτή τη χώρα. Μετέθεσε τα προβλήματα, με συνέπεια να μην γίνει καμιά ουσιαστική ενημέρωση του κόσμου στα προβλήματα που υπήρχαν και έχουμε αυτή την κατάδεια σήμερα. Δηλαδή, ο εθνικισμός και τα θρησκευτικά ιδεολογήματα αποτελούν βασικούς παράγοντες της παρακμής στην οποία ζούμε. Αυτό το πράγμα πρέπει να το δούμε, όσο σκληρό και να είναι, και να προτάξουμε τα πολιτικά πράγματα. Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι κάνετε ένα σαφή διαχωρισμό λοιπόν μεταξύ έθνους και εθνικισμού. Σε αυτή τη φάση, δηλαδή, δεν ταυτίζεται σε καμία περίπτωση. Ο εθνικισμός είναι εθνοκαπηλεία, ας πούμε, πατριδοκαπηλεία ουσιαστικά. Αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι ότι μπορούν να προχωρήσουν δημοκρατικές διαδικασίες και μια χώρα να οδηγηθεί σε πραγματική δημοκρατία εάν δεν έχει με κάποιο τρόπο διασφαλίσει τα εθνικά κυριαρχικά της δικαιώματα? Αυτό το θέμα είναι ένα θέμα της ακριβώς της εθνικιστικής ιδεολογίας. Τι σημαίνει εθνικιστικά κυριαρχικά δικαιώματα? Εθνικά. Εθνικά. Ποιος τα καθορίζει αυτά τα εθνικά? Τα σύνορα βασικά. Ποιος τα καθορίζει? Τα καθορίζει η ίδια κοινωνία. Πώς θα τα καθορίσει? Όχι ο Σαμαράς, η Χρυσή Αυγή, ο Καρατζαφέρης, ο Χριστόδουλος. Άρα μιλάτε για τη διαδικασία μέσα από τη δημοκρατία. Αυτοί λοιπόν καθορίζουν τα εθνικά. Λοιπόν, αυτοί είναι οι εθνοκάπηλοι, αυτοί είναι οι ελαδέμποροι που λέω εγώ και αυτοί μας οδηγούν σε αυτό το αδιέξοδο. Το εθνικό θα το καθορίσει η δημοκρατική κοινωνία. Δεν μπορεί να υπάρξει εθνικό χωρίς δημοκρατία. Αυτή είναι η αντιστροφή που θέλω να πω. Δηλαδή, μπαίνεται πολύ στην ουσία του θέματος, δηλαδή ακριβώς το ότι δεν μπορεί να υπάρξει έθνος όταν δεν υπάρχει δημοκρατία.
Ακριβώς. Δεν μπορεί να θεωρηθεί εθνικό ό,τι είναι αντιλαϊκό και αντιδημοκρατικό. Είναι σαφέστατο. Το εθνικό θα το καθορίσει η δημοκρατική κοινωνία. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει δημοκρατική κοινωνία, το εθνικό το καθορίζει η κυρίαρχη τάξη, το καθορίζουν κυρίαρχες ιδεολογίες που είναι εθνικισμός πια και θρησκεία, εκκλησία. Είναι σαφέστατο. Για να έρθουμε να το καταλάβουμε, δεν έχει, όσο και να θέλουμε να κουβεντιάσουμε τα ζητήματα αυτά με μια ηρεμία, από τη στιγμή που δεν θα απαλλαγούμε από τους ελλαδέμπορους, τους εθνοκάπηλους και τους εκκλησιαστικούς ηγέτες, οι οποίοι ακριβώς είναι ελλαδέμποροι και εθνοκάπηλοι και θρησκειοκάπηλοι, τότε δεν μπορούμε να μιλάμε και για δημοκρατία. Αυτή είναι η προτεραιότητα. Δεν μπορεί να είναι εθνικό ό,τι είναι αντιλαϊκό και αντιδημοκρατικό. Είναι σαφέστατο. Η βάση λοιπόν που έχουμε εμείς να προτείνουμε σήμερα, επιτέλους για πρώτη φορά σε αυτή τη χώρα, για πρώτη φορά να το κάνει η κοινωνία, το έκανε, θα επανέλθουμε, λέω για πρώτη φορά, έτσι έστω προκλητικά, αλλά να το ακολουθήσει η κοινωνία αυτό το πράγμα. Να ακολουθήσει το ανθρώπινο στοιχείο, ανθρώπινα δικαιώματα, τι είναι ο άνθρωπος, τι είναι ο πολίτης, τι είναι το πολίτευμα που θέλουμε, και δευτερευόντως μετά τα εθνικά και τα θρησκευτικά, που μέχρι τώρα ήταν τα κύρια ζητήματα. Αυτό είναι το σημαντικό. Και λέω, προκλητικά το είπα για πρώτη φορά, διότι υπήρξε βέβαια μία φορά. Αυτό ακριβώς ήθελα να πω. Δηλαδή το θέμα του ΕΑΜ θα αναφέρεται πριν. Όχι, καθόλου. Ήθελα να αναφερθούμε και στο παράδειγμα του ΕΑΜ. Βεβαίως θα αναφερθούμε. Εγώ θέλω να αναφερθώ στα εξής και να αναφερθούμε και σε αυτό. Το πρώτο παράδειγμα που υπήρξε ένα κίνημα, όπως το νέο δημοκρατικό, αυτόνομο, ελεύθερο και ανεξάρτητο από κόμματα, από θρησκείες και εθνικισμούς, ήταν το κίνημα του Πολυτεχνείου. Και θα ήθελα εδώ να, αν μου επιτρέπετε, για να μην το ξεχάσω, γιατί ερχόμουν εδώ και το ξέχασα, να δείξουμε, ας πούμε, ένα βιβλίο που σας το είπα και εσάς. Ήδη το έχουμε κάνει για να έρθει στο blog, ναι. Ωραία. Είναι Πολυτεχνείο 1973. Λοιπόν. Η επαρχή του αυτόνομου κινήματος, που αναφέρουμε στο κίνημα του Πολυτεχνείου, στην κατάληψη του Πολυτεχνείου και στην εξέγερση και στο ιδιωτερικό φοιτητικό κίνημα, που θα το κουβεντιάσουμε μετά. Απλώς θέλω να πω το εξής. Να κίνημα, πούμε ότι αυτό είναι το καινούριο ασπώνυμα από τις εκδόσεις Νησίδες. Κυκλοφόρησε, ναι, πολύ πρόσφατα, έτσι. Ναι. Και για να τελειώνουμε με αυτό, θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου στις 14 Νοεμβρίου, ημέρα Πέμπτη, στο καφέ βιβλιοπωλείο Φλωράλ, στην πλατεία Εξαρχείων, με τους εξής ομιλητές. Γιώργο Σταματόπουλο, δημοσιογράφος στην Εφημερίδα των Συντακτών. Δημήτρη Παπαχρήστο, συγγραφέα και εκφωνητή του Πολυτεχνείου τις μέρες εκείνες. Τον Μπάμπη Μαγουλά, που είναι διδάκτορ επιστημών της γλώσσας. Και τον Νίκο Κατσιαούνη, που έχει μάστερ στην πολιτική επιστήμη. Πιστεύω θα γίνει μια σοβαρή κουβέντα από αφορμή το βιβλίο και για τα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σήμερα. Έλεγα λοιπόν, για να έρθουμε στο θέμα μας, ότι το πρώτο σημαντικό κίνημα που έγινε σε αυτή τη χώρα, δημοκρατικό, με βάση τη δημοκρατία και την ανεξαρτησία από διάφορες ξένες εξαρτήσεις, ήταν το κίνημα του Πολυτεχνείου. Αλλά εκεί δεν κατέβηκε η κοινωνία. Δεν ήταν ένα ευρύτερο κίνημα κοινωνικό. Αυτό εννοώ λοιπόν όταν λέω ότι πρέπει η κοινωνία να μπορέσει να γίνει, για πρώτη φορά να φέρει ένα πολιτικό κίνημα η κοινωνία, όχι μια ομάδα, όχι πεπερασμένα πλήθη ανθρώπων όπως ήταν το Πολυτεχνείο. Είναι σημαντικό, σημαντικότερο αυτό, πρέπει να το δούμε. Ο κόσμος το βράδυ του Πολυτεχνείου δεν κατέβηκε κάτω, η ελληνική κοινωνία. Αν κατέβηκαν 150.000, αυτό δεν είναι ελληνική κοινωνία. Η ελληνική κοινωνία κατέβηκε πότε? Κατέβηκε ένα χρόνο μετά, στην επέτειο του Πολυτεχνείου, όταν πια έχει πέσει η δικτατορία, στις 24, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε ήταν, στην πρώτη μεγάλη επέτειο του Πολυτεχνείου, κατέβηκε περίπου ένα εκατομμύριο κόσμος. Αυτός το ένα εκατομμύριο κόσμος, αν κατέβαινε το βράδυ εκείνο, θα είχαμε ριζικότατες αλλαγές. Αυτό εννοώ εγώ. Αλλά ο κόσμος αυτός δεν κατέβηκε, για πολλούς και διαφόρους λόγους που θα τους πούμε όταν θα μιλήσουμε για την επέτειο του Πολυτεχνείου. Η δεύτερη περίπτωση που έγινε ένα σημαντικό κίνημα σε αυτή τη χώρα, αλλά πάλι δεν τελεσφόρησε, ήταν τότε με το κίνημα στις πλατείες το 2011, ενώ τις συνελεύσεις κάτω και ουσιαστικά στην πλατεία Συντάγματος, όπου ο κόσμος πραγματικά προσπάθησε να φέρει, να κάνει κάτι δημοκρατικό και έθεσε το θέμα της δημοκρατίας, της άμεσης δημοκρατίας. Νομίζω ότι αυτό ήταν πολύ σημαντικό, αλλά
πάλι η κοινωνία εδώ πέρα δεν ακολούθησε σε αυτό το πρόταγμα, σε αυτή την πρόταση, σε αυτή την κινητοποίηση. Συμμετείχε βέβαια σε πολλά πράγματα. Το κίνημα αυτό άφησε πολλά πράγματα, αλλά νομίζω μπορούμε να το αναλύσουμε σε άλλες περιπτώσεις. Τώρα, όσον αφορά άλλες κινητοποίησεις που έγιναν σε αυτή τη χώρα, το ΕΑΜ, το ΕΛΑΣ που έγινε κατά τη διάρκεια της κατοχής, δεν ήταν αυτόνομο και δημοκρατικό κίνημα. Αυτό πρέπει να το πούμε επιτέλους. Ήταν καπελωμένο από το ΚΚΕ και από άλλες οργανώσεις. Το αυτόνομο και δημοκρατικό κίνημα σημαίνει δεν είσαι καπελωμένο από πάνω από κανένα κόμμα, από καμία ιδεολογία. Εσύ ο ίδιος, οι βάση κάτω, οι πολίτες, ενδιαφέρονται, κινητοποιούνται και αυτοκαθορίζονται. Το ΕΑΜ και το ΕΛΑΣ λοιπόν ήταν ετεροκαθοριζόμενο από το ΚΚΕ. Και μέσα τι ήθελε? Δεν ήθελε καμία δημοκρατία. Ήθελε στο βάθος σοσιαλισμό και κομμουνισμό. Ήθελε και το περίφημο, την έννοια λαοκρατία. Τι σημαίνει λαοκρατία τώρα? Τραχαγύρευε. Εν πάση περιπτώσει, το είδαμε αυτό πώς απέληξε μετά. Απέληξε σε ένα φοβερό εμφύλιο πόλεμο που είχε τρομερές συνέπειες και τις πληρώνουμε σήμερα. Λοιπόν, αυτή είναι η έννοια που εγώ έχω του αυτόνομου κινήματος. Χωρίς καπελωμένο από κόμματα, ούτε από αρχηγούς, ούτε από εκκλησίες, ούτε από διάφορα ιδεολογήματα. Δεν ξέρω λοιπόν εάν μπορεί αυτή η κοινωνία να το κάνει αυτό. Τουλάχιστον εγώ αυτό που εννοώ είναι αυτό το αυτόνομο κίνημα. Ανεξάρτητο και αυτοκαθοριζόμενο. Χωρίς δηλαδή να σου επιβάλλει τη γραμμή κάποιος, κάποια κόμματα ή κάποιο κόμμα και με βάση προκαθορισμένα προγράμματα. Η πολιτική δεν είναι αυτό το πράγμα. Η πολιτική είναι ακριβώς αυτό το θόρμητο, οι πρωτοβουλίες που όλοι μαζί μαζευόμαστε όπως ήταν στις πλατείες, γενικά στις πλατείες Συντάγματος, μαζευόμαστε και προσπαθούμε να αυτοκαθοριστούμε. Αυτή είναι η έννοια της δημοκρατίας. Η έννοια της δημοκρατίας σημαίνει εμείς οι ίδιοι φτιάχνουμε τους νόμους, καθορίζουμε την τύχη μας και το μέλλον μας, αλλά αυτό το πράγμα το κατορθώνουμε όταν εμείς οι ίδιοι συμμετέχουμε να γεννεί αυτό το πράγμα. Δεν θα το φέρει δηλαδή κανένα κόμμα, κανένας αρχηγός και καμιά ιδεολογία. Αυτή είναι η ουσία. Νομίζω ότι το θέμα της πλατείας Συντάγματος και τις σημώσεις που έγιναν εκείνη την περίοδο στην πλατεία Συντάγματος είναι ένα θέμα μιας εκπομπής που πρέπει να αφιερώσουμε. Και γιατί αυτό το κίνημα τόνισε, γιατί βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή όλη αυτή η πρωτοβουλία των πολιτών, τότε οι αυθόρμητοι να μαζευτούν, να συζητήσουν τα κοινά, να δημιουργήσουν συνελεύσεις και αυτά, έφτασε σε ένα σημείο αυτή τη στιγμή όπου να φαίνεται ότι δεν κινείται τίποτα στον ορίζοντα και όλο αυτό το πράγμα σαν να έχει ξεφουσκώσει, ας πούμε, με κάποιο τρόπο. Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να αφιερώσουμε μια ολόκληρη εκπομπή για το θέμα του κινήματος των πλατείων και κυρίως της πλατείας Συντάγματος. Να πούμε εδώ λοιπόν ότι κάνετε σαφέστατο διαχωρισμό ότι δεν μπορεί να υπάρξει έθνος αν δεν υπάρχει δημοκρατία. Εγώ αυτό κατανοώ. Δηλαδή, μόνο μέσα από δημοκρατία, από πραγματική δημοκρατία, μπορείς να ορίσεις την έννοια του έθνους και την έννοια της πατρίδας. Αλλιώς αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο οι εκάστοτε κυβερνώντες, οι ολιγαρχίες, οι δικτατορίες, όλα αυτά μπορούν και το καπηλεύονται ή άλλοι φορείς όπως είναι οι θρησκευτικοί, ας πούμε, φορείς. Αν και εδώ πιστεύω δεν μιλάτε για τον απλόπιστο λαό που είναι αδιαφιλονή και το δικαίωμά του να πιστεύει στο Θεό ή σε μια θρησκεία, αλλά μιλάτε για την ιεραρχία αυτού του πράγματος και πώς μεθοδεύει κάποια πράγματα έτσι ώστε να καπηλεύεται τέτοιους όρους και. Ναι, μιλάω για την Εκκλησία και τη θρησκεία ως ιδεολογία, όχι την προσωπική πίστη του καθενός. Αυτό είπαμε, το έχουμε ξαναπεί εδώ πέρα. Ο καθένας είναι ελεύθερος να πιστεύει ό,τι θέλει, στο Μωάμεθ ή στο Χριστό, στο Βούδα ή να μην έχει κανένα Θεό. Αγνωστική. Αυτό είναι πια το έχουμε κατακτήσει στην Ελλάδα. Δεν νομίζω ότι το έχουμε κατακτήσει. Το είναι το θέμα της ανέξης θρησκείας. Έτσι, ο καθένας έχει τα χαρακτηριστικά της δημοκρατίας. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να έχει τη θρησκεία που θέλει να πιστεύει. Μιλάω λοιπόν εγώ ως μία εξουσία που είναι η Εκκλησία εδώ, έτσι. Και ως τέτοια επιβάλλει ιδεολογήματα και έχει μερίδιο στην εξουσία και καθορίζει συνειδήσεις και προσπαθεί να καθορίσει συνειδήσεις με θεμητό και αθέμητο τρόπο. Έχουμε προσφάτως, δεν έχουμε φέρει πίν καμία σαφή ένδειξη από την ηγεσία της Εκκλησίας εναντίον της Χρυσής Αυγής. Ένα αυτό. Υπάρχουν κάποιοι μεμονεμένοι. Συγγνώμη, θα τα πούμε. Έχουμε αντιθέτως πολλούς Μητροπολίτες οι οποίοι έχουν ταχθεί με ακροδεξιές απόψεις και υπέρ της Χρυσής Αυγής και με ρατσιστικές απόψεις, αντιδημοκρατικές,
και ούτω καθεξής. Και είναι μεταξύ αυτών πολλοί Μητροπολίτες, όπως είναι ο Μητροπολίτης Σεραφείμ, όπως είναι ο Καλαβρίτων Αμβρόσιος, όπως είναι ο Δωδεκανήσου Καλλίνικος και πολλοί άλλοι. Τώρα, αν υπάρχει ένα σχεδίο, αυτό ποσό ενδιαφέρει. Αν το θέμα είναι λοιπόν. Άποψη, είναι το κύριο που μας ενδιαφέρει είναι η εξουσία ως τέτοια και η πλειονότητα των Μητροπολιτών είναι σε ένα στάδιο πολύ ενισχυτικό. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Είναι η Εκκλησία ως ιδεολογία. Είναι ο άνθιμος, έτσι, ο οποίος επιβάλλει τις αντιδημοκρατικές του και εθνικιστικές απόψεις και τα θρησκευτικά του ιδεολογήματα. Λοιπόν, μιλώντας λοιπόν πάντα σε αυτό το πλαίσιο, νομίζω μπορούμε να ξεκαθαρίζουμε τα θέματα για να προχωρούμε παραπέρα. Χωρίς αυτά δεν γίνεται. Η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, που είναι αρνητική, αρνητικότατη και είναι παρακμιακή, είναι ευτελισμός των πάντων, οφείλεται και σε τέτοιες εξουσίες που μας έχουν οδηγήσει σε αυτά τα αδιέξοδα. Έρχεται ένα ερώτημα στο τσάτ αυτή τη στιγμή. Ναι. Θέλετε να το πούμε? Ναι, αμέ. Ωραία, για να δω λίγο το τσάτ. Λέει, καλησπέρα σας, ρωτήστε τον κύριο Οικονόμου, παρακαλώ, να μας πει για τη σχέση κατοχής πατριωτισμού. Για να φτάσει στη δημοκρατία, ο λαός πρέπει να είναι ελεύθερος και να είναι σε θέση να ορίσει τα σύνορα του. Επίσης, αν είναι υπέρ ή ενάντια στο ευρώ. Καλά, αυτό είναι άσχετο με τη σημερινή μας εκπομπή, που και αυτό είναι μια υποδούλωση. Θεμελιώδη δημοκρατικά ζητήματα, δηλαδή για τη συλλογιστική του. Εντάξει, τέλος πάντων. Συχνά λέει πλατιάζετε στη συλλογιστική σας. Δεν είναι θέμα πλατιάσματος, είναι θέμα τοποθέτησης, γιατί στην αντίθετη περίπτωση θα λέγατε ότι αποφεύγει να απαντήσει. Λοιπόν. Εν πάση περιπτώσει, τώρα ο καθένας έχει τα μέτρα τα δικά του. Εμείς έχουμε τα μέτρα τα δικά μας και απάνω σε αυτό μπορούμε να κουβεντιάσουμε στις συγκεκριμένες απόψεις. Η ερώτηση λοιπόν βεβαίως είναι ότι δεν μπορεί να είσαι. Να πηγαίνεις για κάποιο πολίτευμα αν δεν είσαι ελεύθερος. Είναι πρότιστο αυτό. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με το έθνος και τον εθνικισμό. Έχει να κάνει με την ελευθερία σε όλες τις μορφές. Και οι Αθηναίοι δεν ήταν κατά κάποιο τρόπο, ας το πούμε έτσι, εθνικιστές. Πάλευαν για την ελευθερία τους, που είχαν την δημοκρατία, θέλω να πω. Αλλά πάλευαν ουσιαστικά για τη δημοκρατία, όχι για κάποιο έθνος γενικό και αφηρημένο. Για τα δικά τους δικαιώματα. Διότι αυτό που λέγανε πατρίδα ήταν ακριβώς οι αξίες και οι σημασίες που είχαν ιδρύσει. Έτσι. Με αυτή την έννοια λοιπόν το βασικό είναι οπωσδήποτε να είσαι ανεξάρτητος, αλλά από εκεί και πέρα η δημοκρατία πάει και στην άλλη την ανεξαρτησία. Την ανεξαρτησία από εξουσίες και από κόμματα. Γιατί για την πατρίδα τους πολέμησαν και οι Μακεδόνες, πολέμησαν και οι Θηβαίοι, πολέμησαν και οι Κορίνθοι. Πολέμησαν και οι Σπαρτιάτες. Λοιπόν, αυτό τι λέει? Οπωσδήποτε, και όχι μόνο οι Έλληνες, και οι Πέρσες για την πατρίδα τους πολεμάγανε. Και οι Αιγύπτιοι για την πατρίδα τους. Και οι Γερμανοί για την πατρίδα τους. Λοιπόν, ο κάθε λαός πολεμάει για την πατρίδα του. Το θέμα είναι από εκεί και πέρα τι γίνεται. Αυτό βάζω εγώ. Έτσι. Υπάρχει λοιπόν μια τάση σε αυτή τη χώρα να παρακάμπτεται το πολιτικό και το ουσιαστικό δημοκρατικό ζήτημα. Λοιπόν, αυτό όσες φορές και να τεθεί. Θα πλατιάζουμε και θα πλατιάζουμε ασύστολα. Να θέσουμε και ένα άλλο θέμα που τέθηκε, που έχει σχέση με το μακεδονικό και για το θέμα της Γιουγκοσλαβίας. Και στις δύο περιπτώσεις, λοιπόν, απέναντί μας έχουμε κάποιους λαούς που έχουν κάθε δικαίωμα, όπως είπατε, να αυτοπροσδιορίζονται, να επιλέγουν την ονομασία τους κτλ. Στην περίπτωση του μακεδονικού. Στη δε περίπτωση της Γιουγκοσλαβίας έχουμε κάποιους άλλους ενάντια στους Γιουγκοσλάβους, οι οποίοι. Έχουν και αυτοί αλυτρωτικές στάσεις όσον αφορά εδάφη κτλ. Το θέμα είναι στο μακεδονικό το εξής. Έχεις απέναντί σου λοιπόν έναν λαό ο οποίος θέλει να προσδιοριστεί Μακεδόνες, γιατί έτσι του αρέσει, αλλά αυτό δεν σταματάει εκεί. Αυτός ο λαός που θέλει να αυτοπροσδιοριστεί ως Μακεδονία έχει και στα σχέδιά του αλυτρωτικές στάσεις, δηλαδή την έξοδό του στο Αιγαίο. Άρα επεκτατικές βλέψεις. Κάτι αντίστοιχο είχαμε δει και με τους Κωσοβάρους στο θέμα του Γιουγκοσλαβικού. Εκεί τι λέμε, κύριε καθηγητά? Εκεί λέμε το εξής. Επειδή έχει αυτό, δεν είναι μέσα σε αυτά τα πολιτικά που μπορούμε να κουβεντιάσουμε τι θα κάνει στο μέλλον κάποιος. Η πολιτική γίνεται με βάση το παρόν και το παρελθόν. Και κυρίως το παρόν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν παίρνεις υπόψη ότι μπορεί να γίνει στο μέλλον. Έτσι. Το θέμα είναι, είμαστε υπέρ της αυτοδιάθεσης των λαών.
που τουλάχιστον εδώ έχει διακηρυχθεί κατά κόρον σε αυτή τη χώρα, από τουλάχιστον μια μερίδα. Μιλώ για την αυτοδιάθεση της Κύπρου. Άρα λοιπόν, τι σημαίνει αυτοδιάθεση? Διαθέτει ο άλλος τον εαυτό του, αυτοδιαθέτω, έτσι, τον εαυτό μου, όπως εγώ νομίζω. Όχι όπως νομίζω ο γείτον, όπως νομίζει ο Α και ο Β που δεν έχει σχέση με μένα. Έτσι. Αυτό το πράγμα λοιπόν το διεκδικούσε μια μερίδα εδώ στη χώρα για την Κύπρο. Αυτοδιάθεση της Κύπρου. Συνεπώς θα πρέπει να ισχύει γενικώς, όχι μόνο για την Κύπρο και για την Ελλάδα ασφαλώς, θα ισχύει γενικώς για όποια χώρα. Από τη στιγμή που δεν το γενικεύεις και δεν το καθολικεύεις, τότε δεν είναι δικαίωμα, δεν έχει κανένα κύρος, δεν έχει καμία αξία. Είναι καθαρά συμφεροντολογικό και το βάζεις οπορτουνιστικά, όπως λέμε. Η πολιτική δεν γίνεται με οπορτουνιστικά πράγματα. Συνεπώς, έχει λοιπόν η γείτον χώρα το δικαίωμα να λέγεται Μακεδονία. Η ελληνική Μακεδονία είναι ελληνική, αλλά υπάρχουν και βουλγαρική Μακεδονία και Ιουγκοσλαβική Μακεδονία, όπως λεγόταν μέχρι τότε. Με όρους γεωγραφικούς, δηλαδή. Ναι, ακριβώς, με όρους γεωγραφικούς. Αυτό λοιπόν είναι ένα πράγμα το οποίο οδήγησε σε ένα διέξοδο και το ομολογήσαν και οι ίδιοι, έτσι. Και εκεί που δεν δεχόντουσαν την, ας το πούμε, σύνθετη ονομασία, τώρα ξαφνικά το δέχονται μετά από 15 χρόνια αδιεξόδου και διεθνούς αναξιοπιστίας της χώρας, έτσι. Δηλαδή μια αποτυχία πλήρη της ελληνικής διπλωματίας. Και μας έφερε στο σημείο να έχουμε χωριστεί σε δύο στρατόπεδα και εκεί, σε αυτή τη δεκαετία του 90 ακριβώς, είναι η αρχή των εθνικιστικών κινημάτων, γιατί σε αυτό το πράγμα, σε σχέση με το μακεδονικό, μπήκανε μέσα τα ακροδεξιά, τα εθνικιστικά, τα φανατικά θρησκευτικά μυσαλόδοξα κινήματα και ανήλθαν. Χρυσή Αυγή από εκεί ανήλθε. Από εκεί βγήκε, έτσι. Αυτό το πράγμα πρέπει να το δούμε, όπως και μέσα στη Ιουγκοσλαβία. Πολλοί Χρυσαυγίτες ή πλησίων της Χρυσαυγής πήγαν και πολεμήσαν στη Ιουγκοσλαβία με τον πλευρό του Μιλόσεβιτς και του Κάρατζιτς. Και τους έδινε αξιώματα και ανδρείας και τιμές ο Κάρατζιτς, έτσι. Λοιπόν, μέσα σε αυτά τα πράγματα ανεδύθηκε αυτή η ακροδεξιά του Καρατζαφέρη και μετέπειτα της Χρυσής Αυγής. Λοιπόν, όποιος μιλάει σήμερα για έθνος χωρίς να μιλάει για δημοκρατία, παίζει το ρόλο αυτόν ακριβώς των εθνικιστικών κινημάτων του Καρατζαφέρη και του Λάος και της Χρυσής Αυγής. Είναι σαφές το πράγμα. Η πολιτική γίνεται με πολιτικά πράγματα, όχι με μελλοντικά τι θα κάνει ο Α, ο Β και ο Γ. Δηλαδή δεν γίνεται έτσι κουβέντα. Η κουβέντα γίνεται με έλογο τρόπο όταν έχουμε έλογα συγκεκριμένα πράγματα. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να ξεφύγουμε, ήδη ξέφυγε τουλάχιστον η πολιτική ηγεσία και η χώρα πια, δεν γίνονται διαδηλώσεις πια αυτές οι τεράσεις που γινόντουσαν ότι δεν θα λέγεται Μακεδονία. Κάτι θα βρουν εκεί πέρα ένα όνομα τώρα να το κάνουν. Λοιπόν, αυτό το πράγμα μας έχασε, χάσαμε πολύτιμο χρόνο με αυτή την ιστορία, αγκυλωθήκαμε, εγκλωβιστήκαμε σε μια αδιέξοδη πολιτική και εν πολλής ρατσιστική, έτσι, και αυταρχική. Διότι όταν λες εγώ πρέπει να σου καθορίζω πώς τα λέγεσαι, αυτό είναι αυταρχισμός και ρατσισμός. Έτσι πρέπει να το λέμε αυτό το πράγμα. Να κάνουμε μια υπόθεση εργασίας. Ναι. Ας πούμε λοιπόν ότι εδώ στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα, υπάρχει δημοκρατία και λειτουργεί. Λειτουργεί στην πράξη. Δηλαδή, ο λαός μπορεί και αυτοδιαχειρίζεται, έχει τις δημοκρατικές διαδικασίες, τις συνελεύσεις, αποφασίζει αυτός για το παρόν, το μέλλον του και όλα τα υπόλοιπα που πρέπει να συμβαίνουν σε μια δημοκρατία. Απέναντι, δίπλα σου λοιπόν, έχεις ένα γείτονα ο οποίος στηρίζεται στον εθνικισμό. Πώς τον αντιμετωπίζεις? Μέσα στη συνέλευση θα πει τις απόψεις και θα αντιμετωπιστεί. Είναι ανοιχτή η δημοκρατία, είναι ανοιχτή. Όπως και στην Αθήνα. Υπήρχαν αντιλήψεις. Άρα μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες. Ακριβώς. Χωρίς να υπάρχει δημοκρατία, μπορεί να αντιμετωπιστούν αυτά τα πράγματα. Το βλέπουμε σήμερα. Μάλιστα. Έχει νικήσει ο εθνικισμός. Έχει νικήσει η μυσαλλοδοξία, ο ρατσισμός, η ξενοφοβία, το αντιμεταναστευτικό, όλο αυτό το πράγμα. Εδώ μιλάμε για. Πώς το λένε πια, για μια κατάσταση τρομερή που ζούμε. Και μας ενδιαφέρει να μιλάμε για έθνος και για τέτοια. Αν είναι δυνατόν. Πού ζούμε δηλαδή? Έχουν φτάσει ένα διέξοδο αυτό το πράγμα. Τόσο πολύ μέσα στην μυσαλλοδοξία έχουμε μπει και στο ρατσισμό, τότε δεν υπάρχει καμιά γιατριά. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Πρέπει να δούμε έξω από τα περιορισμένα πλαίσια του ρατσισμού, του εθνικισμού. Πρέπει να δούμε τα καθολικά πράγματα, οι καθολικές αξίες που αφορούν τον άνθρωπο, που αφορούν τον πολίτη.
Αυτό είναι που λείπει από αυτή τη χώρα. Αυτό πρέπει να προτάξουμε και να. Και το κίνημα του Πολυτεχνείου αυτό πρόταξε. Δεν ήταν εθνικιστικό το κίνημα του Πολυτεχνείου. Πρόταξε τη δημοκρατία, να φύγει η δικτατορία, κάτω ο φασισμός, κάτω ο Παπαδόπουλος, κάτω οι βασανιστές, κάτω οι Αμερικάνοι που επενέβαιναν, να, εδώ που μπαίνει η ανεξαρτησία, και λαϊκή κυριαρχία. Το κίνημα των πλατιών επίσης. Άμεση δημοκρατία τώρα, είπε. Γιατί κατάλαβε πολύ σοφά ότι χωρίς δημοκρατία δεν μπορούν να λυθούν οποιαδήποτε άλλα προβλήματα. Όλα τα άλλα προβλήματα είναι μεταδημοκρατικά. Και αυτοί που μιλάνε για έθνος, για Έλληνες κτλ., το είδαμε ποιοι είναι. Είναι όλοι οι απατεώνες. Πρέπει να λεχθεί αυτό το πράγμα. Απατεώνες της Χρυσής Αυγής, του Λάους και του Σαμαρά. Έτσι, αυτοί μιλάνε. Ο Σαμαράς το ξανάπαμε αυτό το πράγμα. Τα μόνα προσόντα που έχει είναι ο εθνικισμός, η πατρίδα κτλ. Και η επίκληση του θρησκευτικού στοιχείου. Θα βοηθήσει ο Θεός, θα βοηθήσει η Παναγία, το Άγιο Πνεύμα και όλα αυτά έχει επικαλεστεί. Και δεύτερον, τα τζάκια και τα συμφέροντα που έχει από πίσω του. Και την ακροδεξιά ομάδα την οποία τον περιστοιχίζει. Τα είπαμε αυτά, να μην τα ξαναλέμε. Ναι, ναι. Έτσι. Αυτό λοιπόν είναι το βασικό στοιχείο. Αυτό τώρα μας βοηθάει να περάσουμε. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη ερώτηση. Όχι, όχι, να περάσουμε. Μας βοηθάει να περάσουμε στο στοιχείο του ναζισμού και του φασισμού που σήμερα η μέρα το επιβάλλει να μιλήσουμε. Το επιβάλλει να μιλήσουμε όχι ακριβώς επειδή είναι μια ιστορική μέρα και εθιμοτυπικά μιλάει όλος ο κόσμος, αλλά ακριβώς για αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι ζούμε κι εμείς μια παρόμοια περίπτωση. Δηλαδή, ο νεοναζισμός που επεκρατούσε μάλλον πολύ άγρια σε αυτή τη χώρα μέχρι πριν από λίγους μήνες και επικρατεί ακόμα, εγώ πιστεύω, παρότι έχει καταλαγιάσει τώρα, ουσιαστικά τίθεται υπέρ του ναζισμού, υπέρ του Χίτλερ, υπέρ του φασισμού, υπέρ του Μουσολίνη, υπέρ της δικτατορίας της 21ης Απριλίου, υπέρ δηλαδή ο Καρατζαφέρης, όχι μόνο ο ναζισμός, αλλά και ο Καρατζαφέρης και το Λάος, ο Βορύδης και ο Γεωργιάδης που είναι στην κυβέρνηση, έχουν ταχθεί υπέρ της δικτατορίας, υπέρ του Παπαδόπουλου, υπέρ της επεμβάσεως στην Κύπρο. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα και είναι στην κυβέρνηση αυτή. Και τους ακούει ο κόσμος και τους ενστερνίζεται. Έστω το 7, το 10% δεν ξέρω πόσο τους ακούει. Και επιπλέον είναι και προσπαθούν να αποδομήσουν το Πολυτεχνείο. Είναι δηλαδή υπέρ της σφαγής του Πολυτεχνείου. Δηλαδή ότι τάχα μου έγινε ένα μύθο. Δεν σκοτώθηκαν στο Πολυτεχνείο, δεν υπήρξαν τραυματίες, δεν έγιναν τάγκς. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, αυτή είναι λοιπόν κίνδυνος σήμερα. Υπάρχει μέσα σε αυτή τη χώρα. Πριν όμως υπάρξει ως κίνημα φασιστικό και ναζιστικό, πριν υπάρξει ως κόμμα και πριν υπάρξει ως εξουσία, αυτός ο φασισμός και ο ναζισμός ανιχνεύεται μέσα σε ορισμένα πράγματα που υπάρχουν σε κάθε χώρα. Ας μείνουμε λοιπόν στην Ελλάδα. Ποια είναι αυτά τα στοιχεία που οδηγούν στον ναζισμό? Καταρχάς, θα πρέπει να δούμε ότι ο ναζισμός στηρίζεται στη βία, στην τρομοκρατία, στη μυσαλλοδοξία, στον αποκτησμό του άλλου, στο ρατσισμό, στην ξενοφοβία και κυρίως, το ξαναλέω, στον αποκτησμό των διαφορετικά σκεπτωμένων. Και εδώ ακριβώς παίρνουν αυτή την αντίληψη από το Χίτλερ που έχει γράψει το έργο «Ο Αγών μου», όπου λέει ότι ουσιαστικά για να κυριαρχήσουμε θα πρέπει να φτιάξουμε έναν εχθρό. Έναν κοινό εχθρό που μέσα, έναν εχθρό, που μέσα και τους βάλουμε όλους. Πράγμα το οποίο έγινε. Τι έγινε? Οι εχθροί ήταν οι Εβραίοι καταρχάς για τον ναζισμό, οι κομμουνιστές, σοσιαλιστές, δημοκράτες, ατσίγκανοι, ομοφιλόφιλοι, αδύνατοι, άρρωστοι και όλοι σχετικοί. Δηλαδή, κατόρθωσε ο Χίτλερ και επέβαλε στον γερμανικό λαό ότι υπάρχει κάποιος εχθρός, που αυτός ο εχθρός πρέπει να εξοντωθεί, να εξολοθρευθεί, με τον πιο άσχημο τρόπο, όπως ξέρουμε, έγινε αυτό το πράγμα, με φούρνους, με στρατόπεδα συγκεντρώσεως, με εκτελέσεις, με βασανιστήρια, με αυτά τα παράδεικτα τερατώδη πράγματα, το 1940, 40, 42, 43, 44, 45, μέχρι το τέλος του πολέμου. Αυτά λοιπόν πού στηρίζονται? Στηρίχθηκε καταρχάς ο Χίτλερ, όπως και οι δικοί μας οι ναζιστές, κυρίως στον εθνικισμό, στην ανωτερότητα του έθνους. Το κύριο στοιχείο που έχει ο ναζισμός
είναι το έθνος, είναι ο εθνικισμός. Το είδαμε αυτό και στους νεοναζιστές τους δικούς μας, που λένε, διακηρύσουν ρητά δηλαδή, δεν είναι το ότι το διαβάζουμε εμείς πίσω από τις γραμμές των κειμένων τους, είμαστε το εθνικιστικό κίνημα, τρέμεται, ήρθε το εθνικιστικό κίνημα και κραδένουν σημαίες ελληνικές. Αυτό είναι το άσχημο και το τερατώδες που λέγαμε προηγουμένως. Το βασικό στοιχείο λοιπόν είναι ο εθνικισμός. Δηλαδή στηρίζονται πάνω στην έννοια του έθνους για να μπορέσουν να επιβάλλουν μια κυριαρχία, να μπορέσουν να επιβάλλουν την ιδεολογία τους και όλα τα επόμενα. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο βλέπουμε ότι υπάρχει μέσα σε αυτή τη χώρα, τη δικιά μας πια, είναι το στοιχείο της, του θρησκευτικού φανατισμού. Πράγμα το οποίο το ζήσαμε και στο παρελθόν, το ζούμε και τώρα. Θρησκευτικός φανατισμός, δηλαδή υπάρχει αυτή η αντίληψη ότι οι Έλληνες, πέρα από το ότι είναι Έλληνες, είναι και χριστιανοί Ορθόδοξοι. Και χριστιανοί Ορθόδοξοι σημαίνει ότι είναι ανώτεροι από κάποιους άλλους. Το έχουν πει κατά κόρον οι ηγέτες εδώ της Εκκλησίας. Ο Χριστόδουλος, ο Άνθιμος, υπάρχουν μέσα στα γραπτά τους. Νομίζω έχω κι εγώ κάπου, μπορούμε να τα βρούμε μετά στο διάλειμμα για να σας τα διαβάσω ακριβώς με τις παραπομπές. Υπάρχει λοιπόν η θρησκευτική μεσαλλοδοξία, η οποία επιβάλλει τι, τη μοναδική αλήθεια, την ανατερότητα της θρησκείας, λες και οι άλλες θρησκείες είναι κατώτερες. Πάει, δηλαδή σταματάει πια η ανεξιθρησκεία που λέγαμε. Το ότι είσαι ελεύθερος να πιστεύεις όπου θέλεις. Στην ουσία δεν είσαι ελεύθερος, διότι από τη στιγμή που επιβάλλεται η κυρίαρχη χριστιανική ορθοδοξία και εσύ είσαι διαφορετικός, θα έχεις ορισμένες επιπτώσεις. Το είδαμε αυτό που προσπάθησαν να το περάσουν με το θέμα των ταυτοτήτων. Με τις τεράστιες λαοσυνάξεις, όπως λέγανε στο Σύνταγμα, όπου είδαμε στην αρχή του 21ου αιώνα το απαράδεκτο μεσαιωνικό γεγονός όλο το Σύνταγμα εκεί πέρα να έχει εξέδρα με μαυροφορεμένους ιερωμένους και να κραδένουν τα λάμπαρα, να πούμε, της μεσαλλοδοξίας. Λοιπόν, αυτό το πράγμα ήταν και αντισυνταγματικό, έτσι. Δεν μπορείς, ας πούμε, να γράφεις απάνω στις ταυτότητες το θρησκευμά σου, ας πούμε, τότε να γράφουμε και το κόμμα στο οποίο είμαστε, να γράφουμε και την ομάδα που είμαστε κτλ. Κτλ. Αυτό τι σήμαινε, ακριβώς αυτό που λέγαμε ξεκινώντας από την αρχή, ότι πάμε να προσδιορίσουμε την ταυτότητά μας πάλι με τα στοιχεία τα παλαιά. Ότι είμαστε Έλληνες και Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Αυτά έχουν αποτύχει. Έχουν χρεοκοπήσει, μάλλον. Έχουν χρεοκοπήσει, αλλά δυστυχώς υπάρχουν σε πολλά ακόμα, ας το πούμε έτσι, ευρέα κοινωνικά σύνολα και δεν μας επιτρέπουν να πάμε σε κάποια άλλη κατάσταση. Αλλά όμως το βλέπουμε εμφανώς σήμερα στην παρακμή που ζούμε ότι έχουν χρεοκοπήσει πλήρως. Θα πρέπει λοιπόν να το πάρουμε απόφαση και να βγάλουμε μια άλλη ταυτότητα. Μια άλλη πολιτική ταυτότητα και ανθρώπινη. Αυτή μας λείπει. Αυτή θα μας οδηγήσει στη δημοκρατία. Αυτή θα μας οδηγήσει σε πολιτικές κατακτήσεις. Εάν παραμείνουμε στα παλαιά, στο παρελθόν, και πιστεύουμε ότι με αυτό με το παρελθόν έχουμε λύσει τα προβλήματα, είμαστε γελασμένοι και παρικμασμένοι. Διότι με το παρελθόν δεν αντιμετωπίζονται τα σημερινά προβλήματα που είναι πολύπλοκα. Ο κόσμος έχει εξελιχθεί, έχουν γίνει φοβερές εξελίξεις. Δεν μπορούμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα επικαλούμενοι το έθνος και τη θρησκεία. Χρειάζονται άλλα πράγματα. Ιστορική μνήμη πρέπει να έχουμε όμως. Βεβαίως. Ιστορική μνήμη, αλλά πού υπάρχει ιστορική μνήμη. Όταν, ας πούμε, οι διάφοροι της εξουσίας και της εκκλησίας βέβαια προσπαθούν αυτά τα πράγματα να τα την ιστορική γνώση να τη διαστρεβλώσουν και να περάσουν θρύλους και μύθους και ένα σωρό πράγματα. Έτσι το βλέπουμε, το βλέπουμε συνεχώς σε αυτή τη χώρα. Έχουμε λοιπόν δύο στοιχεία αυτά. Ένα τρίτο στοιχείο που είναι σχετικό με το δεύτερο που λέμε είναι ένα κίνημα που υπήρξε, ένα ρεύμα μάλλον που υπήρξε από ορισμένους διανοούμενους, που ήταν η νεοορθόδοξη στη δεκαετία του 90 με πρωτεργάτες τον Ράφο και τον Γιαναρά, όπου μας έφεραν ως αξία που πια πρέπει να έχουμε σε αυτή τη χώρα το Βυζάντιο. Δηλαδή εδώ είναι ακόμα μια οπισθοδρόμηση. Το Βυζάντιο ουσιαστικά είναι ο Μεσαίωνα, έτσι, ο ελληνικός Μεσαίων. Όπως στη Δύση έχουμε τον Δυτικό Μεσαίωνα, τον Καθολικισμό, στην εδώ καθημάς Ανατολή, σε αυτό τον ελλαδικό χώρο, έχουμε το Βυζάντιο. Το Βυζάντιο πρέπει να πούμε καταρχάς ότι ήταν ρωμαϊκό
ελληνόφωνο υπήρξε από ένα σημείο και πέρα. Αλλά από την αρχή μέχρι το τέλος οι Βυζαντινοί λεγόντουσαν Ρωμαίοι πολίτες. Δεν λεγόντουσαν Έλληνες. Αντιθέτως, τον ελληνικό πολιτισμό τον πολέμησαν. Από τον 4ο αιώνα που γίνεται η Κωνσταντινούπολη έδρα της Νέας Ρώμης, γιατί έτσι λεγόταν το Βυζαντινό κράτος, Νέα Ρώμη. Από τότε λοιπόν, από τον 4ο αιώνα, έχουμε πόλεμο εναντίον του ελληνικού πολιτισμού. Έγιναν καταστροφές, κάηκαν βιβλία, άνθρωποι ανασκολοπίστηκαν, στρατόπεδα συγκεντρώσεως στη Σχηθούπολη. Και το 529 έχουμε τη φοβερή βάρβαρη πράξη του χριστιανού Βυζαντινού αυτοκράτορα του Ιουστινιανού, 529 μετά Χριστό, έτσι, που κλείνει τις φιλοσοφικές σχολές των Αθηνών. Αυτή η πράξη μέσα στα ιστορικά εγχειρίδια του γυμνασίου και του λυκείου περνάει έστω με μια πληροφορία. Όμως είναι η πιο βάρβαρη πράξη στην ιστορία. Να απαγορεύεις τη φιλοσοφία, να απαγορεύεις την ελεύθερη σκέψη. Από εκεί και πέρα λοιπόν αρχίζει ο φοβερός μεσαίωνας. Έτσι. Αυτά τα πράγματα όμως δεν είναι γνωστά. Συγκαλύπτονται από την Εκκλησία και από την κυρίαρχη ιδεολογία. Ανοίξτε ένα οποιοδήποτε βιβλίο ιστορίας, να δείτε μέσα το 529 πώς το αναφέρει. Αυτή λοιπόν η πράξη βαρβαρότητας θα πρέπει να τη μάθουμε. Θα πρέπει να τη μάθουμε για να μην την ξανακάνουμε. Έκλεισε λοιπόν τη φιλοσοφία γιατί δεν την είχε ανάγκη. Η χριστιανική θρησκεία που επιβλήθηκε και η Εκκλησία δεν είχε ανάγκη τη σκέψη, το διάλογο, την αρχαία ελληνική φιλοσοφία, αυτή την υπέροχη δημιουργία του ανθρωπίνου πνεύματος. Δεν την είχε ανάγκη διότι είχε τη μοναδική αλήθεια. Ποια είναι η μοναδική αλήθεια? Αυτή που είπε ο Θεός, που είπε η Βίβλος, που είπαν ο Μωυσής κτλ. Η δημοκρατία λοιπόν ή το καινούριο πράγμα ο πολιτισμός δεν έχει μοναδική αλήθεια. Έχει πολλές αλήθειες, έχει απόψεις, έχει διαμάχη και σύγκρουση ιδεών. Δηλαδή εκεί που έλεγε ο Μάρξ πάλι των τάξεων, μπορούμε να πούμε ότι η δημοκρατία είναι η πάλι των ιδεών. Εκτός επί πάλι των τάξεων, που υπάρχει πάλι των, η ελεύθερη πάλι των ιδεών. Και αν δεν υπάρχει ελεύθερη πάλι των ιδεών, θα προσπαθήσουμε να αγωνιστούμε να τη φέρουμε αυτή την πάλι των ιδεών. Έτσι λοιπόν το Βυζάντιο είναι μια αυταρχική πολιτική εξουσία. Έχουμε μοναρχία, δεν έχουμε εκλογές, δεν έχουμε δικαιώματα, δεν έχουμε φιλοσοφία, δεν έχουμε ελεύθερη πολιτισμική δημιουργία, δεν έχουμε ισότητα, δεν έχουμε ελευθερία, δεν έχουμε παρησία, δεν έχουμε ησυγορία, δεν έχουμε δικαιοσύνη πολιτική, τίποτα από αυτά. Μόνο θεολογία, μόνο μοναχούς και μόνο τον αυτοκράτορα. Αυτά λοιπόν τα πράγματα, αυτές τις αξίες, προσπάθησαν να περάσουν οι νεοορθόδοξοι μέσω του Γιαναρά και του Ράφου και των ακολούθων τους. Θα πρέπει να ξεφύγουμε από αυτά. Το ότι, ας πούμε, μια μερίδα της κοινωνίας ακολουθεί και βλέπει ως σημαντικούς στοχαστές και σημαντικές αξίες αυτές που αυτοί προτείνουν, σημαίνει ότι είμαστε σε ένα άλλο παρακμή. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία, εθνικισμός, θρησκευτικός φανατισμός, μοναδική αλήθεια, δογματισμός, αυταρχισμός, Βυζάντιο, μοναρχία και κατ' επέκταση Μακεδονία, και μπορούμε να πούμε και εδώ ορισμένα πράγματα, συνιστούν στοιχεία τα οποία παίρνουν οι διάφοροι εχθροί της ελευθερίας της δημοκρατίας, συγκροτούν τα ιδεολογήματά τους, τα διοχετεύουν μέσα στην κοινωνία, αποκτούν βάση στην κοινωνία και έχουμε μετά την ανέρεση της δημοκρατίας και όχι μόνο της δημοκρατίας αλλά και του κοινοβουλευτισμού. Δηλαδή ο ναζισμός και ο φασισμός είναι εναντίον του κοινοβουλευτισμού. Με ποια έννοια? Ότι θέλουν να το καταργήσουν για να αποτρέψουν, να αναιρέσουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες και να φέρουν τον Φύρερ, τον αρχηγό, τη μοναδική εξουσία, Βυζάντιο, Μακεδονική μοναρχία, τίποτε. Να μην έχουμε δικαιώματα, να μην έχουμε ελευθερία, να μην έχουμε φιλοσοφία. Εκεί λοιπόν αυτά τα στοιχεία είναι που επιτρέπουν και τροφοδοτούν την άνοδο του ναζισμού. Ο ναζισμός δηλαδή και ο φασισμός δεν είναι απαραίτητο να είναι ταυτισμένος με ένα κόμμα και με μια εξουσία. Πριν γίνει κόμμα και εξουσία, είναι καθημερινές ιδέες, καθημερινές σκέψεις, νοοτροπίες, αντιλήψεις που υπάρχουν μέσα μας και γύρω μας και δίπλα μας. Δηλαδή, εάν δεν τις δούμε αυτές, αν δεν κάνουμε απεινή αγώνα, απεινή διωγμό,
δεν θα μπορέσουμε να ξεφύγουμε και θα έχουμε πάλι ανελεύθερα καθεστώτα. Το βλέπουμε αυτό σε αυτή τη χώρα που ζούμε τώρα. Το βλέπουμε. Και, όχι μόνο αυτό το πράγμα, βλέπουμε και την κοινωνία που είναι έτοιμη να παραδοθεί σε αυτό το πράγμα. Υπάρχει αντίληψη, και εδώ ευθύνεται και αριστερά, ότι η κοινωνία, ο λαός, ο περίφημος ελληνικός λαός, ο λαός μας, ο ελληνικός λαός, λέει Θοδωράκης, οι διάφοροι. Ποιος λαός? Και πού φαίνεται αυτό? Πού φαίνεται η αντίσταση και η αντίδραση του κόσμου? Σε ορισμένα σημεία βεβαίως φαίνεται, αλλά αυτή τη στιγμή πού είμαστε? Πού είμαστε? Τι γίνεται? Πού πάει το πράγμα? Είναι αισιόδοξα? Εντάξει, η εξουσία κάνει αυτό που κάνει. Η Μέρκελ κάνει αυτό που κάνει. Τι κάνει η κοινωνία? Η κοινωνία υποτάσσεται. Η κοινωνία, όχι όλοι, έτσι, μιλάμε πάντα για την πλειονότητα. Γιατί όταν η πλειονότητα θέλει να κάνει κάτι άλλο, θα το κάνει αυτό το πράγμα. Απλώς δεν θέλει η κοινωνία να το κάνει. Εάν ήθελε, μια και είπε το παράδειγμα του Πολυτεχνείου, εάν ήθελε να μην έχει δικτατορία, θα κατέβαινε το βράδυ του Πολυτεχνείου και θα έπεφτε η δικτατορία. Χωρίς να τη σφαγεί και χωρίς να έχουμε μετά το πραξικόπημα που οδήγησε στις διχοτόμηση της Κύπρου. Να το εθνικό που σας λέω. Να το εθνικό πώς ήρθε. Από τη στιγμή που δεν αγωνίζεσαι, πού είναι ο πατριωτισμός? Πού είναι ο πατριωτισμός? Κατέβα κάτω για να προσωπήσεις αυτά τα πράγματα. Και πού είναι ο εθνικισμός μετά που έγινε αυτό? Τίποτα, δεν έγινε απολύτως τίποτα. Συνεπώς, αυτό που νομίζω είναι βασικό να καταλάβουμε σήμερα είναι ότι ο φασισμός και ο νασμός είναι καθημερινή πραγματικότητα. Είναι γύρω μας, θα βγούμε στον γειτονά μας και θα μας πει για το Βυζάντιο, για τη Μακεδονία. Αυτό είναι ένα πρέπει να το πολεμήσουμε. Και εδώ θα πρέπει να αναφερθούμε τι επιλέγει ο ναζισμός μέσα από την αρχαία Ελλάδα. Γιατί μιλάει για αρχαία Ελλάδα, όχι η δική μας μόνο, ο Γεωργιάδης που πουλάει για αρχαία Ελλάδα, αλλά και ο Χίτλερ και ο Μουσολίνι. Τι επιλέγουν από την αρχαία Ελλάδα λοιπόν αυτοί οι ναζιστές, ο Χίτλερ και η δική μας? Επιλέγουν τη Σπάρτη, τη Μακεδονία και τον Πλάτωνα. Γιατί? Δεν επιλέγουν, δημοκρατία, έτσι? Δεν επιλέγουν ισότητα, δεν επιλέγουν ελευθερία. Επιλέγουν Σπάρτη που είναι ολιγαρχική, που είναι στρατοκρατική, ένα μιλιταριστικό καθεστώς είναι η Σπάρτη, δεν έχει καμιά άλλη αξία. Επιλέγουν την Κρυπτία. Η Κρυπτία ήταν ένα έθιμο των Σπαρτιατών που έδιναν το δικαίωμα στους εφήβους να το βράδυ οπουδήποτε, χωρίς να τιμωρούνται, να σκοτώνουν οποιοδήποτε ήλωτα συνελάμβαναν. Ένα βάρβαρο έθιμο, έτσι, ανελεύθερο, αντιδημοκρατικό. Και δεύτερον, ξενιλασία εντύπων των ξένων. Γι' αυτό επιλέγουν λοιπόν και έχουν γραφτεί και στα εγχειρίδια της Χρυσής Αυγής και στο εγχειρίδιο του Μπαλτάκου, του ακροδεξιού που είναι στην κυβέρνηση του Σαμαρά, υπέρ της Κρυπτίας της Σπαρτιατικής. Γιατί επιλέγουν Μακεδονία, Μακεδόνες του Αλέξανδρου δηλαδή. Και μην ξεχνάμε και τον Κιάδα. Ακριβώς, ακριβώς. Πολλά, λέμε τώρα. Εγώ είμαι από την περιοχή, είμαι Μανιάτης, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Ο Κιάδας είναι εκεί, πάντα είναι εκεί. Να θυμίζει το παρελθόν. Γιατί επιλέγουν Μακεδονία λοιπόν? Διότι έχουμε τη μοναρχία, δεν έχουμε δικαιώματα, δεν έχουμε ελευθερίες. Έχουμε τον ηγέτη, τον φύρερ, τον αρχηγό, που ήταν στρατιωτική ιδιοφυΐα, κατέκτησε τον κόσμο και συνεπώς αυτή την αξία δίνουν. Άρα λοιπόν, έχουμε επιλογές που καθορίζουν την ιδεολογία τους. Και ερχόμαστε στον Πλάτωνα τώρα. Γιατί επιλέγουν τον Πλάτωνα? Διότι ο Πλάτων στα βασικά του έργα και κυρίως στην πολιτεία, αυτό που θέλει είναι μοναρχία, ένα ας το πούμε έτσι αυταρχικό καθεστώς. Αριστοκρατία. Όχι μόνο αριστοκρατία, γιατί αριστοκρατία μπορούμε να πούμε ότι είχε και η Σπάρτη και η Κρήτη, αλλά ο Πλάτων δεν θέλει ούτε αυτό το πράγμα. Θέλει ένα πιο πολιταρχικό καθεστώς. Μάλιστα πολλοί συγγραφείς το λένε ότι είναι η αρχή του ολοκληρωτισμού στον Πλάτων. Δηλαδή όταν λέμε ολοκληρωτισμό να διευκρινίσουμε, τουλάχιστον οι μεγάλοι συγγραφείς εννοούν το φασισμό, τον ναζισμό κυρίως και τον σταλινισμό στη Ρωσία. Τον σταλινισμό είναι μέσα στο ολοκληρωτικό φαινόμενο. Θα έπρεπε κανείς σήμερα να διαβάσει και να πει, να διαβάσει τέλος πάντων τα έργα που έχουν ασχοληθεί με τον ολοκληρωτισμό, τα έργα του δικού μας του Κώστα Παπαϊωάννου που έχει γράψει Γέννηση του Ολοκληρωτισμού, τα έργα του Κορνίλιου Καστοριάδη, το έργο της μεγάλης γερμανοεβραίας φιλοσόφου που έζησε στο πετσί της τον ναζισμό, της Χάνα Άρεντ,
που έχει γράψει για το ολοκληρωτικό σύστημα και πολλά άλλα σημαντικά έργα και πολλά άλλα τέλος πάντων. Για να καταλάβουμε αυτό το φαινόμενο, πρέπει να το καταλάβουμε, πρέπει να αρχίσει αυτή η συζήτηση πια, διότι κινδυνεύουμε, είναι μπροστά μας. Δεν νομίζω, επειδή έχει εφυσικάσει λίγο, έχει υποχωρήσει το πράγμα, ότι έχουμε ξεμπερδέψει. Ο Πλάτων λοιπόν είναι, ας το πούμε έτσι, η επαρχή του αυταρχικού καθεστώτος. Τι θέλει ο Πλάτων? Θέλει το φιλόσοφο βασιλέα, αυτό που υποτίθεται ξέρει, βασιλέα έτσι, μοναρχία, και οι υπόλοιποι να υπακούνε. Δεν έχουν δικαιώματα μέσα στην πολιτεία του Πλάτωνα. Δεν έχουμε δικαιώματα, είναι μια ανελεύθερη πολιτεία. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που εμπλέκουν τον Πλάτωνα και όχι τον Αριστοτέλη. Που ο Αριστοτέλης δεν είναι και ακρεφνής δημοκράτης, αλλά δεν εμπλέκουν τον Αριστοτέλη. Αντιθέτως, νομίζω τον Αριστοτέλη πρέπει να το διακριβώσουμε αυτό, να το διασταυρώσουμε. Είχαν κάψει ορισμένα βιβλία του. Γιατί, όπως ξέρετε, οι χιτλερικοί καίγανε και τα βιβλία, έτσι. Αυτά που. Όλα σχεδόν τα βιβλία, τα πάντα. Όσα ήταν ενάντια στο. Όλα τα περισσότερα, δηλαδή. Τα δικά του, ας πούμε. Λοιπόν, και οι χριστιανοί βέβαια, έτσι. Λοιπόν, αυτά επιλέγουν μέσα από την αρχαία Ελλάδα. Συνεπώς, έρχομαστε σε ένα άλλο ιδεολόγημα εδώ πέρα, που συντελεί σε αυτόν τον νεοναζισμό, στην ανωτερότητα της ελληνικής φυλής. Δηλαδή, είμαστε ανώτεροι Έλληνες, γιατί, επειδή η αρχαία Ελλάδα έδωσε τα φώτα στην ανθρωπότητα. Ποια αρχαία Ελλάδα τώρα? Είδαμε ποια αρχαία Ελλάδα. Ταυτιζόμαστε λοιπόν εμείς με τη δημοκρατική Ελλάδα. Όχι με τη Σπάρτη, όχι με τη Μακεδονία, όχι με την Κρυπτία. Αυτό που αντλούμε, από αυτό από το οποίο αντλούμε, είναι οι δημοκρατικές αξίες της δημοκρατίας, της αρχαίας Αθήνας. Αντλούμε από τα ωραία εγχειρίδια, τα έργα του Αριστοτέλη, από τον Πρωταγόρα, από τους Σοφιστές, από τους Κοινικούς, από τον Επίκουρο, από τον Δημόκρητο, από τον Ηράκλητο. Σε εκεί δεν υπάρχουν αυταρχικά στοιχεία. Υπάρχει μια προσπάθεια να καταλάβουμε τον κόσμο. Υπάρχει φιλοσοφική σκέψη, ο διάλογος, που αυτό το πράγμα αναιρείται με το έργο του Πλάτωνα. Μεγάλος φιλόσοφος, έτσι, ο Πλάτων, πρέπει να το πούμε αυτό. Δεν μιλάμε τώρα, δεν ασκούμε κριτική όπως ασκούμε κριτική στον Μπαλτάκο και στο Λαζαρίδη. Δεν ασκούμε κριτική σε ένα μεγάλο φιλόσοφο που έπαιξε σημαντικό ρόλο. Αλλά πρέπει να το πούμε αυτό, ότι ήταν και μεγάλος εχθρός της δημοκρατίας και εκεί στα έργα του υπάρχουν και επαρχές του αυταρχικού και του ολοκληρωτικού καθεστώτος. Πηγαίνοντας προς το κλείσιμο, πραγματικά θα ήθελα να σας ρωτήσω για κάτι το οποίο το θεωρώ ιστορικά οξύμορο. Είναι ότι το όχι στον ναζισμό, έστω έτσι όπως υπόθηκε, δηλαδή ιστορικά, το είπε ένας δικτάτορας. Θέλω να μου κάνετε ένα διαχωρισμό, έχουν υποθεί πάρα πολλά για αυτό το όχι του Μεταξά. Και επίσης πώς ο εκφραστής του νεοναζισμού στην Ελλάδα με το κόμμα της Χρυσής Αυγής, ο κ. Μιχαλολιάκος, μπορεί να είναι συγχρόνως και χιτλερικός, δηλαδή ναζιστής, αλλά και στην νεολαία Μεταξά, δηλαδή σε αυτόν που είπε όχι στον Χίτλερ, υποτίθεται. Κοιτάξτε, έχουν γίνει πολλές συζητήσεις εδώ πέρα. Οπωσδήποτε θα έπρεπε να πούμε και ορισμένα στοιχεία για το δικτατορικό καθεστώς, το φασιστικό δικτατορικό καθεστώς του Μεταξά, όπου έχει ανατρέψει τον κοινοβουλευτισμό, δύο και κόσμο, φυλακές, εξορίες, ανελεύθερο καθεστώς και μάλιστα ήταν ο πρώτος που προσπάθησε να συνδυάσει αυτά τα στοιχεία που είπε προηγουμένως, δηλαδή του ελληνισμού και του χριστιανισμού. Μίλησε για ελληνοχριστιανικό πολιτισμό, όπως και η δικτατορία μετά του Παπαδόπουλου, Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών. Τα βλέπουμε λοιπόν αυτά είναι τα στοιχεία. Πακέτο, ναι. Έρχονται και επανέρχονται στα αυταρχικά, ανελεύθερα και φασιστικά καθεστώτα. Λοιπόν, τώρα, να μην μιας και είμαι στο τέλος της εκπομπής, πιστεύω ότι ο Μεταξάς ήταν εκλοβισμένος, δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά, διότι ο λαός από κάτω και η κοινωνία αυτό το πράγμα ήθελε και δεν μπορούσε να πει το ναι, διότι θα γινόταν άλλες εξελίξεις οι οποίες δεν μπορούσε να τις αποτρέψει. Φοβήθηκε δηλαδή ότι θα έκανε την εξουσία του. Οπότε αναγκάστηκε να πει αυτό το πράγμα. Το σημαντικό είναι ότι είπε όχι, όχι στον ναζισμό και στο φασισμό, διότι ο άλλος ήταν ο ίδιος φασίστας και ναζιστής. Είπε όχι στην εξωτερική επιβολή, όπως θα το έλεγε κάποιος άλλος. Έτσι, όλοι αγωνίζονται, ας πούμε, όπως λέγαμε προηγουμένως, για κάποιον εξωτερικό εχθρό, για να νικήσουν, να κυριαρχήσουν κτλ. Δηλαδή, το ότι οι Αθηναίοι, μάλλον οι Θηβαίοι είπανε όχι στους Μακεδόνες, είπανε για να μείνουν ελεύθεροι. Έτσι. Αυτό λοιπόν προσπάθησε να κρατήσει την
εξουσία του. Γιατί αν έλεγε ναι, σημαίνει ότι και ο ίδιος θα κατέρεε. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα ήταν αυτό που ήταν μέχρι τότε. Το σημαντικό λοιπόν είναι να δούμε ότι ο κόσμος και η κοινωνία εκείνη την εποχή θέλησε να πολεμήσει τον ναζισμό και θέλησε να πολεμήσει και το Μεταξά. Έτσι. Ορισμένοι, όχι όλοι, διότι μια σημαντική μερίδα της κοινωνίας στήριζε το Μεταξά, ήταν με το Μεταξά. Και στη συνέχεια στήριξε και τους Γερμανούς. Και γύρω. Κατακτητές και τον ναζισμό. Βεβαίως, εντάξει. Τώρα όλα αυτά πρέπει να. Είναι σε αυτά την ιστορική γνώση που λέμε. Δηλαδή θα πρέπει να γίνονται κουβέντες πια, να γίνει μια διαφώτιση στην κοινωνία. Διότι ούτε στο σχολείο γίνεται ιστορική γνώση, ούτε στα πανεπιστήμια. Πρέπει λοιπόν ό,τι μπορεί ο καθένας να κάνει, να διαβάσει σημαντικά βιβλία. Ό,τι μπορούμε εμείς εδώ θα κάνουμε, θα πούμε δηλαδή και ανθρώπους, είπαμε προηγουμένως για το ολοκληρωτικό φαινόμενο. Τρεις συγγραφείς, υπάρχουν κι άλλοι που μπορεί να διαβάσει ο καθένας για να δει τι ήταν αυτό το φαινόμενο. Λοιπόν, νομίζω ότι. Με ακριβώς την ίδια λογική και οικονόμου, ναι. Που και σήμερα ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, δεν νομίζω ότι είναι η πλειοψηφία, αλλά είναι αρκετά μεγάλο, στηρίζει όλα αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν και την Τρόικα και όλη αυτή την. Απεικιοκρατική κατάσταση που έχει βρεθεί η χώρα μας και η κοινωνία μας. Ναι, ένα σημαντικό κομμάτι τη στηρίζει και γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα. Αν δεν τη στηρίζει, δεν θα ήμασταν εδώ. Έτσι είναι. Αυτό λέμε όταν να κάνει κάτι επιτέλους, να κάνει κάτι αυτόνομο, δημοκρατικό, μια φορά στην ιστορία της. Συλλογικά, ως ένα ευρύτερο σύνολο, όχι ομάδες ή πεπερασμένες κινήσεις. Ως ένα πραγματικό μέτωπο, δηλαδή. Ως ένα το κίνημα, ναι. Το οποίο θα μπορέσει να έχει ορισμένα οράματα και αιτήματα. Και προτάγματα για να μπορέσει να επιβληθεί. Μια φορά στην ιστορία δεν σας το κάνει. Δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα. Μια φορά να το κάνει θα έχουμε σημαντικά αποτελέσματα. Λοιπόν, αυτό βέβαια είναι ένα μόνιμο πρόβλημα. Πιστεύω ότι τελειώσαμε. Να καληνυχτήσουμε τους. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και εγώ που ήσασταν εδώ στο στούντιο απόψε. Θα τα πούμε σε 2 Δευτέρες από σήμερα, τη μεθεπόμενη Δευτέρα. Καλό βράδυ στους ακροατές μας. Να είναι πάντα καλά. Καλό βράδυ.